Καλά, Κώστα. Καλό μήνα καταρχάς. Επίσης, μπράβο ρε Κώστα. Μακάρι να είναι ένας μήνας που να έχει πάει για όλους καλά. Και για όλους Ολυμπιακό. Α. Για όλους μας, εννοείται εμάς που μας ακούνε. Εμείς που α, μιλάμε, για εμάς που μας ακούνε. Ακούνε. Και για τον Ολυμπιακό να πάει όπως πήγε ο Φλεβάρης, με ξέρεις, το πρώτο μας, γιατί μετά ήταν πραγματικά εκπληκτικό αυτό το οποίο έγινε. Μέσα σε 20, σε 3 εβδομάδες ο Ολυμπιακός πήρε όλα τα πάντα, μάτς και λοιπά. Μέχρι και η ομάδα η ΚΑΠΑ των 19 πήρε δύο προκρίσεις στα πέναλτι. Και για να αρχίσουμε έτσι όπως τελειώσαμε χθες. Επειδή, με συγχωρείς, δεν μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή είχαμε μια συζήτηση που δεν ήσουν στον αέρα. Μάλιστα. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τίποτα φέτος. Τερματίσει τέταρτος, βάζω εγώ, το κάνω όλο δραματικό. Και μείνει και εκτός Ευρώπης. Και η ΚΑΠΑ 19 πάρει το Youth League. Είναι επιτυχημένη η χρονιά του. Για την ΚΑΠΑ 19 βέβαια. Όχι για την ΚΑΠΑ 19, για τον Ολυμπιακό, για τον οργανισμό που λένε. Δεν απαντάω σε χρυσούζικες ερωτήσεις. Πάμε παρακάτω. Τελειώναμε λοιπόν χθες την εκπομπή λέγοντας ότι για το ΚΑΣ. Ναι, τι έκανε. Και είδατε ότι επέμενα. Μέρες επιμένω για το ΚΑΣ. Και είδατε γιατί. Και εγώ έλεγα, λέω, δεν θα το πει. Μιλάγαμε με ένα φίλο πιο πριν. Τεράστια δικαίωση, Νικολακού. Πριν έρθω. Ναι, λέω, δεν θα το πει, δεν θα το τρίψει. Θα πω διακριτικά θα το περάσει. Αλλά λάθο. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να ρωτήσει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Εσύ τίποτα. Τι, μπορούσαμε να ξαναρωτήσεις. Ναι, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Τίποτα. Ωραία. Ακόμα το πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο ΚΑΣ. Τι ναι. Έκανε. Δηλαδή, δεν έκανε. Έκανε, εντάξει. Μπράβο. Δεν είναι, πώς το λένε, σίγουρα το ιδανικό που θα ήθελε. Όμως ήταν πράγματι πολύ δύσκολο να είναι το ιδανικό, δηλαδή να ξαναγινόταν και το παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων, ένας βαθμός είναι καλύτερος από τον κανένα. Εσύ είχες πει ένα από τα τέσσερα, από μηδέν έως όλα. Ναι, αλλά ότι για να έλεγα κάθε πήγε, μέρα ναι. Αυτό και αυτό δεν μπορούσα να πω και τι θα γίνει. Γιατί μεγάλε. Σου απαγορεύει το θρήσκευμά σου, τι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω ναι. Να πούμε λοιπόν ότι για να έχει αξία αυτός ο βαθμός ή βαθμουλάκος, όπως θέλεις να το πεις, αλλά είναι ένας βαθμός, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κερδίσει την Κυριακή το Βόλο. Μόνο τότε θα έχει αξία. Είναι καλά. Αυτός ο βαθμός, ιδάλλως δεν έχει νόημα να συζητάμε για υψηλότερες στοχεύσεις κλπ. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε ρεαλιστικά και ναι. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια έχει σκαπουλάρει την κέλα πραγματικά, το ένα ναι. Στο 89, το άλλο στο 79. Ναι. Δεν έχει παίξει όπως έπρεπε να έχει παίξει για να πάρει τα αποτελέσματα και όταν σε δύο παιχνίδια συνεχόμενα παίζεις έτσι, ναι. Αν το συνεχίσει και σε τρίτο παιχνίδι το και παίζεις έρμος, πάλι με τη ναι. Φωτιά, κάποια στιγμή θα καείς. Το λέει και ο Μεντιλίμπαρα. Έτσι είναι, είναι η πραγματικότητα. Σε να μείνεις πίσω και να κερδίσεις. Ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία κινδυνεύει και σε κάθε παιχνίδι χτυπάει τους βαθμούς, όπως και ο Πανετολικός επίσης. Είναι μια ομάδα όμως ο Βόλος που πολλές φορές έχει πάρει αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό. Πέρσι πήρε και στο Καραϊσκάκι, στο πρωτάθλημα, στο 1-1. Και ακούω βερεσέ εγώ όλα τα άλλα που λένε ποιος Βόλος κλπ. Εγώ νομίζω ότι... Και κέρδισε τον Όφη 3-1, έτσι. Ναι, να εγώ νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό όλα τα λεφτά είναι να κερδίσει την Κυριακή τον Βόλο. Και από εκεί και πίσω ένα παιχνίδι που μάλιστα θα έχει κόσμο για πρώτη φορά μετά από ακριβώς 4 μήνες. Είναι 4 μήνες χωρίς κόσμο Ολυμπιακός αγώνα πρωταθλήματος. Μην πάτε τον Παναθηναϊκός που γύρισε ο κόσμος και έκανε γκέλες. Δηλαδή και εσύ αμάν ρε αυτό δεν είναι πάντα. Αμάν. Τι αμάν ρε. Αμάν δεν λέω, δεν λέω. Το μόνο που λέω αμάν. Στην τουρκική είναι αμάν. Έχουν ξεμάθει τόσο καιρό χωρίς κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι... Για μένα το κάνει πιο δύσκολο το παιχνίδι αυτό, το χωρίς κόσμο. Διότι... Αν δεν σου πάει καλά, ναι. Ναι, ναι. Όχι, αυτό το παιχνίδι ίσα ίσα χρειάζεται, νομίζω, ο κόσμο. Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα πάει και τι θα κάνει. Πάντως χρειάζονται, ειδικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη στο πρωτάθλημα. Ναι. Και γι' αυτό έβγαλε και χθες μια ανακοίνωση ο Ολυμπιακός και λέει, είπε στον κόσμο. Καλά, παιδιά. Ναι, και γι' αυτό έβγαλε και μια, πώς το λένε, έστειλε και μια επιστολή στο Βρούτσι και στον Υφυπουργό και στην ΔΕΑΒ. Και για τον παρατηρητή της ΔΕΑΒ. Ο παρατηρητής ΔΕΑΒ, γιατί πλέον κάθε λεπτομέρεια μπορεί να παίξει ρόλο. Στην έκβαση της μάχης. Ότι από τα social media αυτά που δημοσιεύει ο παρατηρητής της ΔΕΑΒ δείχνει ότι έχει οπαδικές προτιμήσεις. Αυτό δεν είπε. Ναι. Okay. Τι θα γίνει όμως σε αυτή την περίπτωση. Θα διαλέγουν, θα τραβάνε και θα λένε α, αυτό να άστονε. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω εκεί τι θα κάνουν. Θα κλείσουν τα social οι παρατηρητές ΔΕΑΒ να μην βρίσκουν τέτοια πράγματα. Ναι, είναι και αυτή μια λύση.
Θα παραμένει όμως όταν είναι με κάποιον. Ή θα, ναι, ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Άλλο όμως ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, άλλο βάζω 45 post με τα πανηγύρια και λέω ερχόμαστε και τέτοια. Υπάρχει διαφορά. Αν και ερχόμαστε, κατηγορία ερχόμαστε. Εντάξει, ο άνθρωπος δηλαδή, μπράβο του, δεν είναι αγαπάει, δεν είναι κακό. Αλλά δεν γίνονται όλα. Θα τον αλλάξουν, Κώστα. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω. Έτσι ξέρω. Δεν ξέρω και μην το πάρουμε και μην το. Το από υπουργείο. Ναι, μου είπαν ότι θα τον αλλάξουν. Έτσι άκουσα. Σου είπαν από το υπουργείο. Εντάξει, θα τον αλλάξουν. Να θυμίσω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα παίξει ο Φορτούνης. Ναι. Και ότι για άλλη μια φορά ο προπονητής θα κάνει εκτεταμένο rotation. Ο Φορτούνης έχει πρόβλημα μυϊκό. Ο Φορτούνης είχε κάποιες ενοχλήσεις και ο Ροντινέ και γι' αυτό δεν έπαιξαν προχθές στο Αγρίνιο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το Φορτούνι ώστε να μην παίξει την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μακάμπη. Και ο Ροντινέη επίσης νομίζω ότι θα παίξει κανονικά με το Βόλο στη θέση του Κίνη, ο οποίος είναι τιμωρημένος παρεπιπτόντως. Θα κάνει rotation, δεν μπορούμε δεν μπορεί να βάλει το Ρίτσαρντς ας πούμε δεξιμπακ. Όχι, δεν μπορεί να το βάλει το Ρίτσαρντς. Τον Μπιανκόν θα μπορούσε να τον βάλει. Μπιανκόν δεν κατεβαίνει ποτέ, ρε. Τι αν τον κάνει τον Μπιανκόν δεξιμπακ με το Βόλο. Μπιανκόν, πώς δεν κατεβαίνει, γιατί. Να κάνει. Εντάξει, δεν τον έχουμε δει να παίζει γραμμή το Μπιανκόν. Δεν μου προκύπτει δηλαδή. Αν είναι τρίπλα και σέντρα, δεν μοιάζει. Μια χαρά. Εδώ στόπερ παίζει και κατεβαίνει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο να παίζει στόπερ και να κατέβει και να πέρασει τη γραμμή 5 μέτρα και να τη δώσει, καλό να. Σίγουρα. Αλλά έχει παίξει στην καριέρα του Μπιανκόν, έτσι ξεκίνησε την καριέρα. Τα τρία πρώτα χρόνια. Είναι μια τάση, ξέρει να έχει κιλά. Αλλά πρέπει να είναι το σώμα του έτσι. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, ναι, και άλλοι παίκτε. Απλά γενικά να πω ότι δεν πρέπει να παραμυθιάζεται ο Ολυμπιακός, πρέπει να κοιτάζει τα παιχνίδια του κατά τη γνώμη μου ένα προς ένα, πρωταθλήματος, ευρωπαϊκά κλπ. Το ότι έχει κάνει βέβαια 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα είναι πολύ καλό. Από τότε που έφυγε ο προπονητής ο προηγούμενος που δεν είχε έτσι καλό άστρο, σε 4 παιχνίδια ο Ολυμπιακός πήρε 13 πόντους για να κάνουμε πλάκα μαζί με το ΚΑΣ. 4, 12 και 13. Σε 5, 16. 3 είναι το πρωταθλήματος. Σε 3, 10 ή σε 5, 16. Και το ΚΑΣ βάζεις. Ναι, 5 μάτς, 5 νίκες, 16 βαθμοί. Ωραία, είναι τα πιο ευρωπαϊκά. Τα ελληνικά είναι 3. 3, 10 βαθμοί. Όχι, με τον Όφη, δεν είναι ελληνικό. Δεν ήταν ο τέτοιος, ρε. Ποιος ήταν, με τον Μπαρ. Που έφυγε ο Καρβαλιάλ. Α, εσύ το πιστώνεις στο Καρβαλιάλ. Με το που έφυγε ο Καρβαλιάλ. Τώρα θα την βγαίνει ο ένας στον άλλο. Όχι, το σωστό είναι να το πιστώσουμε στο Μοντιλιμπάρ για μένα. Γιατί αυτός είναι ο θαυματοποιός. Αυτός είναι ο θαυματοποιός. Ήρθε ο θαυματοποιός. Τώρα έχεις αρχίσει. 10 πόντους τώρα θα πάμε ανάποδε. Δηλαδή τι να κάνουν, να στενοχωρηθούν που κερδίζουν. Εσύ με αυτό το ύφος. Αυτό το ύφος το ηρωνικό. Στη 16 Μαΐου με ένα. Να πω λοιπόν, να πω λοιπόν. Γιατί εξηγώ ότι δεν πρέπει. Ναι, λέγε ρεκόρεξικό. Να πω γιατί, να εξηγώ γιατί δεν πρέπει να παραμυθιάζει το Ολυμπιακό, αλλά πρέπει να κοιτάζει τα παιχνίδια το ένα προς ένα. Ταπεινά και όμορφα και ωραία. Γιατί έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν γίνεται με τους ίδιους όρους για όλες τις ομάδες. Άλλους όρους υπάρχουν για την ΑΕΚ, άλλους για τον Παναθηναϊκό, άλλους για τον ΠΑΟΚ και άλλους για τον Ολυμπιακό. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει ένα αίτημα του Πογιέτ, παρεπιπτόντως το λέω, για αναβολή της δεύτερης αγωνιστικής στο play-off, το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει αποφασιστεί, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση και μιλάμε για κάτι το οποίο... Στο επόμενο το σουτς λίγκας, λέει, θα το αποφασίσουν. Θα έπρεπε ήδη να έχει αποφασιστεί, λέω εγώ. Να κάνουν έκτακτο δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις, πώς το λένε, για μάτς το οποίο είναι 17 Μαρτίου, να το αποφασίσεις στις 10 Μαρτίου. Μπορεί, και στις 5. Εντάξει, άμα έχεις μια λίγκα όμως που πρώτος δεν αποφασίσει τίποτα, αυτά γίνονται. Καλά, διαβοήσεις όταν θέλουν να αποφασίζουν, όταν θέλουν να διαβοήσεις. Ή μόνο στο πρόεδρος να αποφασίσει. Θα έπρεπε αυτά, για μένα να αποφασίσει ο πρόεδρος. Μπορείς. Όχι. Να πάει, ναι. Δεν μπορεί, αλλά θα έπρεπε. Να πω επίσης ότι υπάρχει... άκουγα χθες τον Κουτσιάφτη, τον οποίον τον παρακολουθώ με τα προσοχής και άκουσα τι είπε για το παιχνίδι Αστέρας και Φυσιάς 3-3 και θα κάτσω να τα στιγμιότυπα γιατί έπρεπε να ήμουν έξω. Αβάντε και Φυσιά είχε. Είπε ότι τα δύο γκολ ήταν άκυρα της Κηφισιάς, ότι με τον Αστέρα Τρίπολης πήγε να βάλει γκολ και το σταμάτησε με... Μιλάμε για το Μανούχο και ήταν, τον Καταράκη. Ότι ήταν πλεονέκτημα, ότι το τι έφερε την φάση της. Ωραία, τα θυμάμαι. Μπράβο. Μιλάμε τώρα δηλαδή ότι... Και τι, αυτό τι σχέση έχει όμως με το... Έχει σχέση με το ότι κάποιοι δεν ήθελαν τον Αστέρα να φανταστώ να πάει στα play-off, αδερφέ. Τι σχέση έχει με ποιο... Δηλαδή τι σχέση να έχει.
Έμπαινε... Λοιπόν, όλα έχουν σχέσεις στο ποδοσφαιρό. Και έμπαινε στα play-off ο Αστέρας. Αν κέρδιζε ο Αστέρας, είχε μια πιθανότητα. Ποια? Να μην κερδίσει η Λαμία του Μπάου και να κερδίσει αυτό το μάτς και να μπει. Το πιο μάτς. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, άρα υπό αυτές τις συνθήκες που γίνεται λοιπόν το πρωτάθλημά μας είναι πολύ δύσκολο και πολύ πολύπλοκο κλπ. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει μάτς με μάτς να κοιτάζει τι μπορεί να κάνει σε κάθε περίπτωση. Αυτό εγώ λέω. Πάντως, εγώ να πω ότι είναι λίγο ντεφορμέ ο Νικολάκο. Λίγο. Για ποιο λόγο? Διότι αφού την έπιασε η κουβέντα, έπρεπε να επισημάνει ότι πρώτα θα κάνουν την κλήρωση στον playoff και μετά θα αποφασίσουν να τα αναβάλουν αγωνιστική. Τι να πω, ρε Κάρπετ, τι να πω τώρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τι να πω, πολύ σωστά τα λέω. Τη Δευτέρα είναι η κλήρωση στον playoff. Δεν το είπα. Την Τετάρτη θα αποφασίσουν. Δεν το είπα με τον τρόπο μου. Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπε. Τι είπα, γιατί είπα ότι δεν έχει γίνει ακόμα. Πάλι εγώ κάνω τον κάρπο. Γιατί δεν έχει γίνει. Για ποιο λόγο ο πρόεδρο να απαντήσει. Πολύ σωστά απάντησε ο Κάρπετ λοιπόν. Λοιπόν, άντε. Πάμε στο δελτίο. Τα λέμε. Προσοχή στο Βόλιο.